Γεια σας. Σήμερα θα εξετάσουμε τους σπόρους με ελαττήρια του Quercetum. Το Quercetum ονομάζεται και αλογοβρά εντός εισαγωγικών, είναι φυτό, το οποίο στην αγγλική του ονομασία είναι γνωστό με τον όρο Horsetail Quercetum Spores Elaters, δηλαδή σπόρους με ελαττήρια του Quercetum. Είναι αυτό που βλέπουμε στην κάτω δεξιά εικόνα του μικροσκοπίου ακριβώς τώρα, μια πορτοκαλί κελίδα στο κυλί κελίδα ή στο κυλί, στο γυλό σπόρο, θα λέγαμε το κυουσέτο, σε μεγέθυνση 40 φορών. Αν πάμε σε μεγέθυνση 100 φορών, το κυουσέτο μου θα εμφανίζεται κάπως έτσι. Όπως το βλέπουμε, είναι μια πορτοκαλί κοιλίδα που περιβάλλεται από ένα τείχομα κυταρικό μαυριδερό, όπως φαίνεται, σε μεγέθυνση 100 φορών. Τα φυτά εκεί σου έτοιμο είναι αλογορά να παράγονται παράγοντας μικροσκοπικά σφυρικά σπόρια που έχουν τυπικά διάμετρο 50 μικρομέτρων. Εδώ βλέπουμε ένα σπόρο του οίκου Ισέτων. Τα σπόρια έχουν 4 ελάσματα, τα οποία εδώ δεν θα πούμε γιατί δεν φαίνονται. Είναι περιτυλιγμένα γύρω-γύρω, σφιχτά γύρω από το μαγνητικό πυρήνα του οίκου Ισέτων. Τα σπόρια επομένως έχουν 4 ελάσματα, τα οποία είναι εύκαντα δερμάτινα εξαρτήματα που αρχικά τελείγονται γύρω από το κύριο σώμα των σπορίων και τα οποία αναπτύσσονται κατά την ξύρανση ή την αναδίπλωση πάνω στον υγρό αέρα. Δηλαδή, εδώ οι θερμοκρασίες είναι τέτοιες που περιβάλλοντας, που την ημέρα που έγινε η λήψη του κυβισέτων, η θερμοκρασία ήταν πολύ χαμηλή και υγρή. Η υγρασία ήταν πάνω από 95%. Τα σπόρια έχουν 4 ελάσματα, είπαμε, τα οποία είναι εύκαντα δερμάτινα εξαρτήματα που αρχικά τυρίγουν γύρω από το κύριο σώμα των σπορίων, τα οποία αναπτύσσονται κατά την εξήγηση ή την αναδίπλωση πάνω στον υγρό αέρα. Εάν πιστεύετε ότι οι εκτοξευτήρες βοηθούν στη διασπορά, ο ακριβής μηχανισμός για την κίνηση των σπορίων παραμένει να σας αφήσει στη βιβλιογραφία. Σε αυτό το χειρογραφό παρουσιάζουμε τις παρατηρήσεις των περιπάτων και των πηδημάτων των σπόρων Quercetum, που είναι τύποι μηχανισμών μετακίνηση των σπορίων σε σύγκριση με του άλλου σπόρου. Οι βόλτε οδηγούνται από κύκλου εργασία, υγρασία, συγγνώμη, όπου κάθε κύκλο προκαλεί ένα μικρό βήμα σε κάθε τυχαία κατεύθυνση. Το εύρο διασπορά από τον περίπατο είναι περιορισμένο, αλλά ο περίπατο περιέχει τα βασικά βήματα είτε για έξοδο του χώρου του σπόρου, είτε για ένα προσανατολισμό και αναδίπλωση. Τα άλματα εμφανίζονται όταν τα σπόρια ξαφνικά πιέζουν αυτό το φως φίξουν καλά. Καταλήγουν σε μια πολύ αποτελεσματική διασπορά. Ακόμη και οι σπόρια που πηδούν από το έδαφος μπορούν να πιάσουν και πάλι τον άνεμο, ενώ τα σπόρια που δεν κάνουν άλματα, συγγνώμη, παραμένουν στο έδαφος. Η κατανόηση αυτών των κινήσεων, που καθοδηγούνται αποκλειστικά από τις βιοδιακυμάνσεις υγρασίες, μεταφέρει βιομιμητική έμπνευση για την καμία νέα κατηγορία αυτοκινούμενου αντικειμένου. Στα σπόρια της Quercetum, τα ελαττήρια είναι 4 εξαρτήματα που μοιάζουν με κορδέλα, που είναι αποσαρτημένα στα σπόρια. Εδώ οι θερμοκρασίες είναι τόσο χαμηλές που τα ελαττήρια είναι γύρω-γύρω, σαν ποινίο τυλιγμένα γύρω από το Quercetum και λίγο πάνω να φανούν σε μεγέθυνση 100 φορών, να φανούν ότι κάπως ξεχωρίζουν σαν μεμβράνη εξωτερική γύρω-γύρω από το κυβισόδο, σαν άλλος. Αυτά τα εξαρτήματα αναπτύσσονται από ένα εξωτερικό σπυροειδές στρώμα των τυχόμενων σπορίων. Κατά την οριμότητα, οι τέσσερις βλήτες αποκολούνται από το εσωτερικό τείχος, εκτός από ένα μόνο σημείο στο σπόρο που είναι συνδεδεμένες και οι τέσσερις λωρίδες. Υπό συνθήκες υγρασίας, οι έλικες τρέφονται σφιχτά γύρω από το σπόρο, όπως εδώ. Εδώ θα δούμε σε μεγέθυνση 400 φορών το Quercetum. Να το, όπου χαρακτηριστικά φαίνονται τα ελαττήρια του να είναι γύρω-γύρω περιτυλιγμένα γύρω-γύρω από τον κεντρικό πυρήνα του Quercetum που είναι πορτοκαλής. Όταν οι συνθήκες είναι εξαιρετικές, τα σπόρια δεν κολλάνε πλέον μεταξύ τους και είναι πιο εύκολα διασκοπισμένα. Εκείνη την εποχή οι εκτοξευτήρες ξεδιπλώνουν και εκτείνονται έξω από το σπόρο και θα πιάσουν ρεύματα αέρα.
Το γεγονός ότι επεκτείνονται μόνο όταν οι συνθήκες είναι ξηρές σημαίνει ότι η επιτυχή της εισπράττωσης πυρού είναι η πιο πιθανή. Τα 7 παρουσιάζουν ευρύ φάσμα κινήσεων μια μεγάλη ποικιλία βασικών μηχανισμών. Οι μηχανισμοί διασποράς σπορίων ποικίλουν ευρέως σε φυτά και μύκητες. Ωστόσο, μια κοινή φυσική διαδικασία είναι η γρήγορη εκτόξευση που επιτυγχάνεται με την ξαφνική ρήξη του υλικού. Για παράδειγμα, η διασπράττωση σπορίων στο μύκητα στηρίζεται στην ξαφνική ρήξη της διασταύρωσης μεταξύ του σπόρου και του μύσκου του μετά τη συμπίκνωση ενός σταγονιδίου ύδατος ή μετά τη ρήξη του μολυσμένου με ρευστό μύσκου υπό οσμωτική καταπώνηση. Σε ευρεία σφάγνου, οι κάψουλες που έχουν σπορίδια που διασπώνται όταν η τάση ξύνωσης είναι υποβολικά μεγάλη, πράγμα που βάλει ένα πίδακα σπορίων. Αυτές οι κινήσεις μπορούν επίσης να συγκριθούν με την εκρητική διασπορά των σπόρων. Στις στέρες, η ξαφνική κατάρρευση του νερού σπηλαίωση στον έφηκα με το βραχίον του σποράγγιου εκτινάζει τα σπόρια. Όπως και οι φτέρες, τα οικισότομα είναι ένα πολύ αρχαίο φυτό με ισχυρές προσαρμογές. Οι σπόροι τους παρουσιάζονται 4 εξαρτήματα που ανταποκρίνονται στις δοκιμάσεις υγρασίας. Λόγω υγρασίας εδώ στη μεγέθυνση που κάνουμε εδώ 400 φορές, το σπόριο οικισότομα έχει τους τέσσερις βραχίες, τέσσερα ελάσματά του, γύρω-γύρω σφιχτά ενδεμένα, σχεδόν πάνε να χαλαρώσουν γύρω από το κεντρικό σώμα του οικισέτων. Η λειτουργία του ελάσματος είναι να αυξήσει τη διασπορά, επειδή τορθεί τα σπόρια και αυξάνει την αεροδυναμική αντίσταση στον άνεμο. Συνδύθυνση με άλλους τύπους πορείων που αναφέρθηκαν προηγουμένως, η διασπορά δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε ρήξη του υλικού. Υγροσκοπική απόκριση. Για να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς της μετακίνησης και διασποράς των σπόρων οικισέτων, πραγματοποίησαμε μια λεπτομερή μικροσκοπική μελέτη του σχήματος των σπόρων υπό διάφορες συνθήκες υγρασίας. Παρατηρήσαμε ότι τα εξαρτήματα αλλάζουν σαφώς στο σχήματος. Σε υψηλά επίπεδα υγρασίας, τα λατέρια σπείρονται γύρω από το σφαιρικό σώμα, όπως σημαίνει εδώ. Στη υγρασία μικρότερα από το 85% τα εξαρτήματα αρχίζουν να εκτελήσουν το. Όπως εδώ πάνε να ανέβει η θερμοκρασία και η υγρασία να χαμηλώσει, οπότε αρχίζουν αυτά να εκτελήσονται, όπως βλέπουμε και στο μικροσκόπιο, σε μεγέθυνση 400 φορών. Στη υγρασία μικρότερη από 75% τα εξαρτήματα αρχίζουν να εκτελήσουν και γίνονται ευθεία περίπου στο 50% της σχετικής υγρασίας. Ratio hydration. Οπότε αυτά επεκτείνονται πλήρως. Σε περισσότερο από 50% ratio hydration, σχετικής υγρασίας δηλαδή, τα ποινία, δηλαδή τα ελάσματα ανακλώνονται και το μέγιστο άνοιγμα του σπορίου λατώνεται ελαφρώς. Αυτές οι αλλαγές είναι πλήρως αναστρέψιμες και μόνο σε ελαφρά η στέρηση παρατηρήθηκε ότι αυξήθηκε η υγρασία, υποδηλώνοντας ότι το σχήμα των σπορίων αντανακλά την τρέχουσα υγρασία. Οι διακυμάνσεις της υγρασίας που προκαλούν αλλαγές στο σχήμα του ελάτη είναι τυπικές στον οικοτόπο οικισότομο, όπου η υγρασία είναι υψηλή, αλλά μπορεί να μειώνεται περιοδικά λόγω έκθεσης στο αέρα ή στον ήλιο. Επίσης πρέπει να πούμε ότι η μεταβολή της καμπυλότητας των εξαρτημάτων μπορεί να γίνει κατανοητή στη δομική αποδομική άποψη, καθώς τα λατήρια έχουν δομή δύο στρώσεων. Το εσωτερικό στρώμα αποτελείται από μικρά πυκνά δεμή και μικροϊνίδια κυταρίνης, παρόμοια με εκείνα των ανώτερων κυταρικών τυχωμάτων των φυτών. Ενώ το εξωτερικό στρώμα είναι λιγότερο πυκνό. Αυτά εδώ δεν φαίνονται στο μικροσκοπείο μας. Τα λατήρια ακριβώς, επακριβώς. Γιατί έχουν διπλή, σαν διμεταλλικά ελάσματα. Από αυτή τη δομή μπορούμε να συμπεραίνουμε ότι το εξωτερικό στρώμα είναι εξαιρετικά πορώδες στο νερό και μεταβολές του όγκου με διακυμάνσεις της υγρασίας. Η αλλαγή διαφορετικού όγκου ενός στρώματος σε σχέση με την άλλη είναι υπεύθυνη για τις σημαντικές αλλαγές καμπυλότητας. Κάτι ανάλογο που συμβαίνει με την θερμοκρασία όταν μεταβάλλεται σε ένα διμεταλλικό έλασμα, όταν υφίσταται αυτό θέρμανση. Και είναι η μία πλευρά του ελάσματος είναι από ένα υλικό και η άλλη είναι από άλλο μέταλλο. Οπότε υπάρχει το φαινόμενο της κάμψης του διμεταλλικού ελάσματος, από ό,τι γνωρίζουμε και από την θερμότητα. Έτσι, οι ελάτες ή οι ελάσματα είναι ένα παράδειγμα φυσικού υπομορφώματος. Τέτοια υπομορφώματα περιλαμβάνουν ορισμένους τύπους σπόρων. Οι εκτοξευτήρες μπορούν να ανοίγουν περιοδικά σε απόκριση σε επαναλαμβανόμενους κύκλους υγρασίας. Δηλαδή, σε κάθε κύκλο υγρασίας η τίναξη και η συσπήρωση
είναι διαδοχικά φαινόμενα. Η θέση του κέντρου της μάζας κυμαίνεται, αλλά δεν επιστρέφει στη θέση στο τέλος του κύκλου. Ως αποτέλεσμα, ο σπόρος που πατάει σε τυχές κατευθύνσεις. Το εύρος των βημάτων αυτών των περιπάτων είναι μεταβλητό, random walk, καθώς ο σπόρος μπορεί να παραμείνει στην ίδια θέση για πολλούς κύκλους πριν βιώσει ένα μεγάλο βήμα, αλλά με ένα καλά καθορισμένο μέσο όρο. Εμείς ερευνούμε αυτά τα τυχαία βήματα για να είναι συνέπεια ότι είναι συνέπεια της τριβής με το έδαφος. Πιο συγκεκριμένα, η κινητική τριβή σε αντίθεση με τη στατική τριβή συμβαίνει κατά του κύκλου ανοίγματος κλεισίματος όταν τα ελαττήρια ελάτερς μετατοπίζονται στο έδαφος. Η κινητική τριβή δημιουργεί μη αναστρέψιμες αλλαγές επειδή μετατοπίζει τη θέση της στατικής επαφής. Αυτές οι επαναλαμβανόμενες μετατοπίσεις προκαλούνται βήματα. Η μεταβλητότητα στον προσανατολισμό των βημάτων αποδίδεται στις μεταβολές των σημείων επαφής αυτού του περίπλοκου τετράποδου κατά του κύκλου ανοίγματος κλεισίματος. Εδώ μας φάνηκε ότι μετακινήθηκε λίγο, αλλά δεν μετακινήθηκε, δεν είναι ζωντανό το δείγμα. Απλώς μετακινήθηκε περιστροφικά η κάμερα για πάνω στο μικροσκόπιο και φαίνεται σαν να μετακινείται το γυροσέτημα. Και τώρα θα δούμε στη μεγέθυνση χιλίων φορών. Στη μεγέθυνση χιλίων φορών. Δεν φαίνεται καλά. Σε μεγέθυνση χιλίων φορών. Δεν φαίνεται, δεν φαίνεται. Τέλος πάντων, μέχρι εδώ θα πάμε μια χαρά. Αυτά για τους σπόρους του εκκλησέτων και τα ελάσματά του. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Να είστε πάντα καλά στην υγεία σας. Γεια σας.